Με τις καιρικές συνθήκες να μην ευνοούν τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών στις επαρχιακές οδούς Σταυρονίτη Παλαιόχωρας και Καμισιανών Ελαφωνησίου, δύο από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Δυτικής Κρήτης κινδυνεύουν να δεχτούν πλήγμα αν η πρόσβασή τους δεν βελτιωθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο. Να τελειώσω με τους κεντρικούς άξονες που έχουμε τους τουριστικούς προορισμούς, τους κάθε τους άξονες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και προχωρούμε, ολοκληρώνουμε ένα κομμάτι και τις επόμενες μέρες, επόμενη βροχή, μας χαλά ότι έχουμε φτιάξει. Στον κάθετο άξονα Ταυρονίτη Παλαιόχωρας, νέες κατολιστήσεις καταγράφηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Προβληματική είναι η πρόσβαση και στη Σούγια, με τους τουριστικούς επιχειρηματίες της περιοχής να ζητούν λύση πριν από το καλοκαίρι. Στο βόρειο οδικό άξονα αποκαθίστανται τα προβλήματα τμηματικά, όμως το μεγάλο αγκάθι είναι η καθίζηση στα μεγάλα χωράφια. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, το χειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, νομίζω ότι θα δώσει μια λύση στο τέλος. Η κυκλοφορία στο σημείο γίνεται με τη βοήθεια φωτεινού σηματοδότη, ωστόσο τις ώρες αιχμής σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων στην Εθνική Οδό. Το θέμα είχε θίξει στον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπύρτζη στην τελευταία του επίσκεψη στα Χανιά, ξενοδόχος που έκανε λόγο για δυσφήμιση του νομού. Ώσπου να γίνουν αυτά τα έργα στα μεγάλα χωράφια και ο δρόμος, δεν μπορεί το αεροδρόμιο να μην λειτουργεί. Δεν μπορεί ο νομός Ρεθύμνου να μην λειτουργεί. Δεν μπορεί η Γεργιούπολη να μην λειτουργεί. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να μην λειτουργεί. Είναι ο κεντρικός άξονος. Αγωνία εκφράζεται και από κατοίκους του Πλατανιά που περιμένουν τήρηση του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει απομάκρυνση της στρατιωτικής γέφυρας. Και όλοι φοβόμαστε, ας πούμε, ότι μπορεί να εγκαταληφθούμε, μπορεί να μείνει έτσι, θα έρθει ο τουρισμός, θα ανοίξει η σεζόν και δεν μπορεί να έχουμε αυτό το πράγμα εκεί. Η Ένωση Ξενοδόχων Χανίων πάντως στήρει στάση αναμονής, αισιοδοξώντας για την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί τόσο από πλευράς περιφέρειας όσο και από πλευράς Υπουργείου Υποδομών.